προσπάθησε να ταυτίσει το στενό προσωπικό και κομματικό συμφέρον με το εθνικό συμφέρον. Την προσωπική πολιτική του επιβίωση, την προσωπική του τύχη με την τύχη της χώρας. Και έφτασε στο σημείο μάλιστα να ανακηρύξει τον εαυτό του όχι σε πρωθυπουργό, αλλά σε κυβερνήτη. Είχε να ακουστεί αυτό από τα τέλη της δεκαετίας του 30, από τα χείλη του δικτάτορα Μεταξά. Αυτός αυτοαποκαλούνταν κυβερνήτης. Η χώρα όμως, φίλες και φίλοι, χρειάζεται πρωθυπουργό, όχι δικτάτορα. Η χώρα χρειάζεται δημοκρατία και ομαλότητα, όχι διχασμό. Ναι, πράγματι, χρειαζόμαστε σταθερότητα. Αλλά ο μεγαλύτερος παράγοντας αστάθειας, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη συγκυρία, είναι ένας πρωθυπουργός που υπονομεύει τη θεσμική και δημοκρατική ομαλότητα. Ένας πρωθυπουργός που δεν μπορεί πια να σταθεί πουθενά στην Ευρώπη, γιατί παραβιάζει στοιχειώδεις κανόνες του κράτους δικαίου που αποτελούν πυλώνες κάθε φιλελεύθερης δημοκρατίας. Η σταθερότητα Μητσοτάκη, βέβαια, τη ζήσαμε καλά όλα αυτά τα 3 χρόνια και την γνωρίζουμε. Σταθερά πρώτη σε θανάτους από την πανδημία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σταθερά πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σταθερά πρώτη στην εσχροκέρδεια σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σταθερά στις τελευταίες θέσεις στο βασικό μισθό και την αμοιβή της εργασίας. Αυτή είναι η σταθερότητά τους. Γνωρίζουμε καλά ότι η σταθερότητα που υπόσχεται μέσα από τα διχαστικά του παραλυρήματα είναι πολύ δύσοσμη. Μυρίζει εκμετάλλευση, μυρίζει διαφθορά, καταστολή, κοινωνική αδικία, καταπάτηση του κράτους δικαίου. Ακούστε καλά λοιπόν, αφού τόσο πολύ σας αρέσει να μας ακούτε. Τελειώσατε, κύριε Μητσοτάκη. Τελειώσατε. Ως εδώ.